Λοιπόν, πάμε στην αθλητική μας ενότητα. Λέγαμε χθες εδώ με τον Γιώργο του Μιμίκου πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσει έδρα η εθνική ομάδα το Ηράκλειο, το Παγκρίτιο Στάδιο, την Κρήτη συνολικά θα πούμε εμείς, γιατί αφορά όλη την Κρήτη αυτό το θέμα. Και θα τολμήσω να πω ότι συμφωνώ πάρα πολύ και με τα όσα γράφηκαν σήμερα, Γιώργο Μιμίκου, καλησπέρα, στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, ότι πολλές φορές κάποια πράγματα δείχνουν πόσο σημαντικές είναι οι κινήσεις και οι πρωτοβουλίες των προσώπων για να έχουμε αποτελέσματα και σημαντικές διοργανώσεις να έρχονται στο νησί μας. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Νικολέτα. Να καλησπέρισουμε. Πολύ σημαντικές αυτές οι ειδήσεις, οι χθεσινές. Έχουμε μείνει σε αυτές, γιατί πραγματικά δεν είναι κάτι δεν το είναι οποίο μικρό. Μπορούμε να πούμε ότι το ζούμε συχνά. Θα το ζούμε όμως από εδώ και πέρα συχνά. Εγώ θέλω να καλησπέρισουμε έναν από τους πρωταγωνιστές αυτής της εξέλιξης. Και έτσι θα σας καλησπέρισω. Ο κύριος Νίκος Τζόρτζογλου είναι κοντά μας, ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εμένα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Νικολέτα. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για το Ηράκλειο, για το νησί μας ολόκληρο. Ήταν μια προσπάθεια χρόνων από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και εμένα προσωπικά. Με αλλεπάλληλες επιστολές στην Ομοσπονδία, με αλλεπάλληλες επαφές, όχι μόνο με τα πρόσωπα της Ομοσπονδίας, αλλά και με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, προκειμένου να καταφέρουμε να πείσουμε τους υπευθύνους της Ομοσπονδίας και γενικότερα τους ανθρώπους που ασχολούνται με την εθνική ομάδα, ότι το Ηράκλειο, το Παγκρίτιο Στάδιο, το νησί μας, προσφέρεται για να γίνει έδρα και όχι έδρα για ένα ή δύο παιχνίδια μόνο, να γίνει μόνιμη έδρα της εθνικής ομάδος ποδοσφαίρου. Με χαρά, με υπερηφάνεια, ακούσαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, χθες συγκεκριμένα μάλλον, οριστικοποιήθηκε. Η πρόθεση πλέον της Ομοσπονδίας έγινε απόφαση. Και με την παρουσία του κυρίου Δέδε. Βεβαίως ήρθε ο εκτελεστικός διευθυντής, τον οποίο φιλοξενήσαμε στο Ηράκλειο. Επισκέφθηκε το Παγκρίτιο Στάδιο. Είδε ότι πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις οι οποίες η FIFA και η UEFA απαιτούν ούτως ώστε να μπορεί να διεξαχθεί ένα παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο. Κάποιες μικρές παρεμβάσεις βεβαίως οι οποίες θα πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με το Δήμο που επισκέφθηκε ο Αλέξης ο Δέδες και πήρε το OK και από το Δήμο θα γίνουν γιατί είναι και χαμηλού κόστους αλλά και σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν όλα είναι εντάξει, εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, είμαστε πολύ περήφανοι θα έλεγα, διότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα, είναι πολύ σημαντικό η εθνική ομάδα των ανδρών της χώρας μας, η εθνική Ελλάδος, η αγαπημένη των Ελλήνων, να έχει μόνιμη έδρα για 6 χρόνια το Ηράκλειο, τον τόπο μας. Καταλαβαίνετε τι σπουδαίο γεγονός είναι και βεβαίως όσο μεγάλο γεγονός και σπουδαίο είναι, άλλο τόσο είναι μεγάλη, μας κάνει να είμαστε υπεύθυνοι, δηλαδή μας δίνει μας γεμίζει με ευθύνη και υποχρέωση ούτως ώστε να μπορέσουμε εγώ και οι συνεργάτες μου και όλοι οι άλλοι που θα είναι σε αυτό το κομμάτι να ανταπεξέλθουμε και να βγούμε ασπροπρόσωποι σε αυτή την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κύριε Τζόρτζογλου, υπάρχουν δύο διαφορετικές εικόνες ή στιγμιότυπα αν θέλετε που αν τα βάλουμε κάτω και τα συγκρίνουμε τα λένε όλα για αυτή την επιλογή του Ηρακλείου. Από τη μια, η εικόνα του Παγκριτίου Σταδίου, όπως τώρα βλέπουμε πίσω μας κάποιες εικόνες, στο φιλικό παιχνίδι της Εθνικής του 2004 με την Ίντερ, που είναι το τελευταίο δείγμα που έχουμε από το τι σημαίνει Ηράκλειο, ποδοσφαιρικό Ηράκλειο, και η εικόνα του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας στα τελευταία παιχνίδια της Εθνικής, που δεν τη θέλαμε βέβαια να είναι έτσι, αλλά δυστυχώς ήταν απογοητευτική. Ακριβώς αυτό. Απογοητευτική. Βεβαίως, αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ένα λεκανοπέδιο Αττικής, ο οποίο είναι η μισή Ελλάδα, έχει 5 εκατομμύρια κόσμο και κάνει ένα σημαντικό παιχνίδι η εθνική μας και δεν μπορεί να μαζέψει πάνω από 4.000 κόσμο. Mm. Και κάνουμε ένα φιλικό παιχνίδι στο Ηράκλειο με παλέμαχους ποδοσφαιριστές της Εθνικής, όπως αυτό που έγινε πέρσι στο Παγκρίτιο και έγινε sold out. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει τι, ότι ο κρητικός λαός, ο κρητικός φίλαθλος κόσμος, όχι μόνο του Ηρακλείου αλλά όλη τη Κρήτη, αγκαλιάζει και αγαπάει την εθνική ομάδα και αυτό το δείχνει με νούμερα. Δηλαδή, όσες φορές έχει έρθει η εθνική μας ομάδα στο Ηράκλειο νιώθει πραγματικά ότι είναι. Ακόμα και παλέμαχοι λοιπόν. Ακόμα και παλέμαχοι. Πέρσι με το φιλικό της Εθνικής Παλεμάχων του 2004 με την Ίντερ είχαμε 25.000 κόσμου. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή ακόμα μιλάω με τον Θόδωρα τον Ζαγοράκη, τον Γιώργο τον Καραγκούνη και λένε αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δεν μπορεί να συμβεί πουθενά. Αυτό ακριβώς δείχνει τη μεγάλη αγάπη που έχει ο κόσμος της Κρήτης
στους διεθνείς μας, στην εθνική ομάδα, και γι' αυτό και οι ίδιοι οι διεθνείς, οι οποίοι ερωτήθηκαν βεβαίως τι άποψη έχουν αν χρησιμοποιήσουμε το Παγκρίτιο στάδιο σαν έδρα, όλοι είπαν βεβαίως πάμε στο Ηράκλειο. Και βέβαια η Ομοσπονδία και ο Βαγγέλης ο Γραμμένος, τον οποίο θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι σίγουρα μια τεράστια πρόκληση για μας. Να μιας και είπατε το όνομα του κυρίου Γραμμένου, σε μια συνέντευξη που δώσατε στη Θεσσαλονίκη, όπως πληροφορήθηκα, σας ρωτούσαν, μα είναι δυνατόν να είναι ένας πρόεδρος στην ΕΠΟ από τα μέρη μας, αλλά η Εθνική να κατεβαίνει στην Κρήτη. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Δηλαδή, αυτή την επιτυχία της ΕΠΣ Ηρακλείου και εμένα προσωπικά, να μην ευλογήσω τα γένια μου, εν πάση περιπτώσει. Όχι, αυτό το είπα εγώ, διότι πληροφορήθηκα, έμαθα ότι άκουσα τη συνέντευξη. Βέβαια, όχι μόνο, γιατί υπήρχαν και άλλες πόλεις με επίσης στάδια, όπως το Πανθεσσαλικό, όπως το Παπλονησιακό, η Πάτρα, η Λάρισα, ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη. Υπήρχε ισχυρός ανταγωνισμός. Τεράστιος, Νικολέτα. Και αυτό μας κάνει να είμαστε ακόμα πιο, να αισθανόμαστε όμορφα, υπερήφανα. Και βεβαίως, για άλλη μια φορά το λέω, μας υποχρεώνει να είμαστε και πιο υπεύθυνοι και να πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτή η διάκριση σε εισαγωγικά που έγινε από την Ομοσπονδία στο Ηράκλειο, θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε αντάξια της εμπιστοσύνης αυτής. Αλλά νομίζω, κύριε Τζόζογλου, δεν θα επαναπαυτείτε κιόλας στις επιτυχίες από το παρελθόν, διότι πάντα χρειάζεται δουλειά από πίσω για να πάει τόσος κόσμος σε ένα γήπεδο. Όχι βέβαια. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα το να φέρουμε τον κόσμο. Το θέμα είναι το πώς οργανώνεις τον κόσμο, το πώς διαχειρίζεσαι 25-30 χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα είναι Ηρακλειώτες όλοι, θα είναι από όλο το νησί. Πιθανότατα θα είναι ξένοι από την Ευρώπη. Έτσι, θα είναι τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν να δουν την χώρα τους. Σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, Ελλάδα-Αγγλία ή σε Ελλάδα-Γερμανία ή Ελλάδα-Ρωσία. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις, δηλαδή θα γίνουν τέτοια γεγονότα τα οποία εμάς, και όχι μόνο εμάς, τον Δήμο Ηρακλείου, τους ανθρώπους, τους φορείς, την περιφέρεια, την αστυνομία, είναι τεράστια ευθύνη, γιατί είναι παιχνίδια υψηλού κινδύνου. Δεν είναι παιχνίδια όπως, αν θέλετε, ήταν το περσινό που παίξαμε με την Ίντερ, που ήταν ένα φιλικό παιχνίδι. Εδώ μιλάμε για παιχνίδια υψηλού κινδύνου, τα οποία έτσι τα χαρακτηρίζει η UEFA και η FIFA, και χρειάζεται από την πλευρά τη δικιά μας, που θα έχουμε την ευθύνη της διοργάνωσης, μεγάλη ευθύνη, μεγάλη προσοχή. Πολύ καλό σχεδιασμό, σίγουρα. Ασφαλώς. Βέβαια, υπάρχει και το αγωνιστικό, που μιας και γνωρίζετε πολύ καλά το ποδόσφαιρο, πέρα από τα διοικητικά, υπάρχει ένα αγωνιστικό κομμάτι που η Εθνική θα πρέπει να ανακάμψει, και μάλλον από το Ηράκλειο θα πρέπει να σηκωθεί στις πλάτες. Γιατί βλέπουμε μια Εθνική που έχει θέματα τελευταία. Εμείς το γούρι, πάντως, σαν Ηράκλειο, σαν Άβρα, Νικολέτα, το έχουμε. Το έχουμε. Μην ξεχνάτε ότι. Έχουμε πάει καλά. Βέβαια. Έχει έρθει 6 φορές εδώ η Εθνική Ανδρών. Είναι αίτητη. Έχουμε 5 νίκες και μία ισοπαλία το τελευταίο παιχνίδι που φέραμε το Βέλγιο. Άρα λοιπόν το γούρι που λένε ή η Άβρα ή τέτοια υπάρχει στο Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο νέος προπονητής της Εθνικής, ο οποίος σίγουρα είναι ένας αξιόλογος προπονητής, σε συνεργασία με τους παίχτες θα πρέπει να δώσουν, και είμαι σίγουρος ότι θα το δώσουν. Οπωσδήποτε. Και έχουμε μπροστά μας, για να λέμε και στον κόσμο. Άλλωστε, είπαμε ότι θα παίζουμε εδώ, θα παίζουν με 12 παίχτες, δεν θα παίζουμε με 11, αφού ο 12ος παίχτης θα είναι ο κόσμος. Με τον Γιώργο έχουμε προετοιμαστεί ήδη, ότι θα ερχόμαστε με γαλανόλευκα εδώ, θα έχουμε αγώνες. Νικολέτα, αυτό λέμε. Κύριε Τζόρτζου, μιλάμε για να καταλάβει και ο κόσμος ότι έχουμε μπροστά μας κάποια προκριματικά για το Euro, το επόμενο, που αναμένεται να είμαστε σε έναν όμιλο ούτως ή άλλως με μεγάλες δυνάμεις. Θα είναι οι ομάδες, η κλήρωση γίνεται 2 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, 2 Δεκεμβρίου θα ξέρουμε τις ομάδες που θα έρθουν στο Ηράκλειο. Σίγουρα, επειδή δεν θα τα αποτελέσματα δεν θα είμαστε επικεφαλής, δεν πάει καλά η εθνική μας, άρα λοιπόν θα είμαστε στο χαμηλό γκρουπ, άρα λοιπόν θα κληρωθούμε με μεγάλα ονόματα. Τα κορυφαία ονόματα της Ευρώπης θα είναι υποψήφιοι αντίπαλοι μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πιθανά ονόματα είναι να έρθουν στο Ηράκλειο. Να πούμε, Νικολέτα, ότι κάποιοι πανηγυρίζουν από χθες σε μια άλλη πόλη της Κρήτης, που υπάρχει ο σύλλογος της Εθνικής, και δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε μια καλησπέρα. Την έχουμε τη δυνατότητα. Βεβαίως, με τον πρόεδρο τον Νίκο, τον φίλο, τον καλό του Γαλανού Κουβάρου. Ο οποίος από χθες και πανηγυρίζει, αλλά και μιλάει και αυτός για μια ευθύνη που έχει τώρα σαν σύλλογο στη Λάφρο. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Τα πρώτα έτσι δικά σας τα αισθήματα, τι είναι εκείνο το οποίο μπορείτε να μας μεταφέρετε?
Θα σας πω ότι είναι θαύμα, έτσι, και μπράβο στον Νίκο και μπράβο σε όλους συντέλεσαν για να πάρει η Ομοσπονδία μια τέτοια απόφαση. Αυτό που είπε ο Νίκος, ότι μπορούσε να πάει στη Θεσσαλονίκη που είναι ο πρόεδρος, ότι μπορούσε να πάει στην Αθήνα και ξαφνικά για 6 χρόνια, 2 Euro και ένα World Cup θα παίζει στο Παγκρίτιο, είναι τεράστια η ευθύνη. Εμείς όλοι, σε συνεργασία με την ΕΠΣ Ηρακλείου, με τον κύριο Τζότζογλου, με την περιφέρεια, πρέπει όντως να προσπαθούμε να είναι γεμάτο το γήπεδο, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την εθνική ομάδα, να είμαστε το 10ο παίκτης που είπε ο Νίκος. Θα του κάνω πρόβλεψη ότι στις 2 Δεκεμβρίου μπορούμε να βρούμε τη Γαλλία μπροστά μας. Αυτό αισθάνομαι. Παραγγελιά είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, μου έχει κάτσει. Και από εκεί και πέρα έχουμε αποδείξει ως σύλλογος και ως Παγκρίτιο και όλοι οι Κρήτες ότι στην εθνική ομάδα είμαστε πάντα δίπλα της. Είναι ο 12ος παίκτης, απίστευτη, παρόλο που υπάρχει ο Στίβος, αυτό είναι το μειονέκτημα του Παγκριτίου, παρόλο που υπάρχει ο Στίβος, η ακουστική είναι απίστευτη γιατί βοηθάει όλος ο κόσμος. Και θα έρχει κόσμος από όλα τα μέρη της Κρήτης για να βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Εγώ περιμένω τώρα 15-18 Νοεμβρίου να δω μια άλλη εθνική ομάδα. Δεν έχω χάσει ακόμα την ελπίδα ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει πρώτη στο National League. Περιμένω να δω. Και η ευθύνη η δικιά μου ως πρόεδρος του Κανανόλη Φουφάρου είναι ότι πρέπει να έρχομαι συνέχεια στο Ηράκλειο για να οργανώσουμε μαζί με τον κύριο Τζόρτζογλου όσο γίνεται καλύτερα τις κερκίδες. Εγώ θα κάνω μια πρόταση και στον Νίκο και στην Ομοσπονδία ότι το ένα πέταλο πρέπει να είναι μαθητική κερκίδα με ακαδημίες και με παιδιά σχολείων. Πολύ ωραία πρόταση. Ναι. Και θα το βλέπετε συνέχεια γεμάτο. Σας ακούει ο κύριος Τζόρτζογλου, κύριε Φλέκα. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Πρόεδρε. Εντάξει, με τον Νίκο έχουμε συνεργαστεί τόσες φορές, όλα είναι άψογα. Απλώς πρέπει να έρχομαι πάρα πολλές φορές στο Ηράκλειο για να είμαστε κοντά στα παιδιά της Εθνικής. Άκουσα ότι τους έχει δώσει όφη το προπονητήριο. Ισχύει? Δεν έγινε ακόμα συνάντηση, αλλά το θεωρώ δεδομένο με τη νέα διοίκηση. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Άλλωστε υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, το βοηθητικό του Παγκριτίου και άλλα γήπεδα, αλλά θεωρώ ότι το Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο είναι το ιδανικό. Είναι και πιστεύω ότι αφού όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή να έρθουμε σε επαφή με την διοίκηση της ΠΑΕΟΦΗ, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Νομίζω μακάρι να είναι κούρικο, τα υπόλοιπα θα τα δούμε από κοντά στο γήπεδο, κύριε Φλέκα. Να πω κάτι. Θα πω κάτι μόνο. Απέναντι από τα επίσημα στην κερκίδα υπάρχουν κάτι σίδερα. Βγάλετε τα αύριο, χθες. Αυτό, Πρόεδρε, δεν είναι αυτά θέμα. Αυτά τα σίδερα που υπάρχουν απέναντι πρέπει να φύγουν. Είχαν τοποθετηθεί σε ένα παιχνίδι υψηλού κινδύνου. Ήταν απόφαση της αστυνομίας. Και ευτυχώς που δεν τα βγάλανε σωστά τότε, γιατί ήρθε μετά το παιχνίδι με το Ισραήλ της εθνικής ομάδος, που ήταν και αυτό υψηλού κινδύνου. Και δυστυχώς δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Άσχετα ότι σαν έτοιμα είναι. Νίκο, εκείνοι οι Έλληνες φύλαθλοι. Πώς? Νίκο, εκείνοι οι Έλληνες φύλαθλοι. Εκείνοι οι Έλληνες φύλαθλοι. Δεν επηρεάζουν αυτά τα σύνορα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια απόφαση που δεν έχει σχέση ούτε με την Ομοσπονδία ούτε με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Είναι καθαρά θέμα αστυνομίας και θα πρέπει να το επιτρέψει η αστυνομία. Είναι λόγω δηλαδή ασφαλείας που είναι αυτά. Και στα θέματα ασφαλείας, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει καμιά δουλειά ούτε εγώ η ΕΠΣΗ ούτε η ΕΠΟ. Είναι θέμα καθαρά. Ξαναλέω, Νίκο, εκεί είναι μόνο Έλληνες φύλαθλοι. Εν πάση περιπτώσει, Νίκο, είναι νωρίς, θα το δούμε. Υπάρχουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες. Αυτό είναι λεπτομέρεια και υπάρχουν τέτοιες λεπτομέρειες αρκετές. Και μακάρι να το ετηθούμε και μακάρι να γίνει. Απλά θεωρώ ότι το βλέπω δύσκολο, επειδή ακριβώς είναι θέμα που δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι σίγουρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης. Διαδικαστικά, βεβαίως, να δούμε ενδεχομένως ατέλειες, να δούμε πράγματα τα οποία μα υπάρχουν ατέλειες και υπάρχουν, θα γίνουν παρεμβάσεις οπωσδήποτε. Γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Δέδες χθες συναντήθηκε και με τους υπευθύνους του Δήμου, ο οποίος Δήμος μαζί με την ΕΠΟ θα πρέπει να προβούνε σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις.
Ωραία. Και οι οποίες θα γίνουν σίγουρα το αμέσως επόμενο διάστημα για να καταφέρουμε να ευχαριστηθούμε συνολικά αυτή την εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο σκορπάει σε όλους χαμόγελα και καταλαβαίνουμε ότι όλη η Κρήτη γίνεται ένα γι' αυτό. Όλη την Κρήτη την αφορά αυτή η εξέλιξη. Και θα μετακομίσουν και τα Χανιά, σίγουρο είναι στο Ηράκλειο κάποιοι. Κοντά είναι. Ευκαιρία είναι να φτιάξουν και πιο γρήγορα το βόρειο δικό άξονα Κρήτης να γίνεται και η ασφαλέστερη μετακίνηση. Ναι, ναι, με ένα βάρο δύο τριγώνια. Είναι... Κύριε Φλάκα, να σας ευχαριστήσουμε σας περιμένουμε. Εγώ σας υπόσχομαι ότι σε μέρος που θα μου αποδείξει ο κύριος Τζόρτζογλου και η περιφέρεια, θα φέρω ένα μέρος μεγάλο του μουσείου στο Ηράκλειο για μια εβδομάδα. Πρέπει. Πολύ σημαντικό. Και εμείς σας υποσχόμαστε ότι θα έρθει και η εκπομπή Κρήτη σήμερα να επισκεφθεί το μουσείο στα Χανιά άμεσα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Νίκο. Να είσαι καλά, Νικολέτα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό βράδυ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό που έχουμε στην Κρήτη το Σύλλογο της Εθνικής, διότι... Βέβαια, είναι ο μόνος σύνδεσμος και το μουσείο, που υπάρχει βέβαια στην Ελλάδα. Το μουσείο είναι ο Νίκος, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Όπου παίζει η Εθνική μας, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό, είναι πάντα παρόν και είναι πολύ σημαντική φωνή. Δηλαδή, να υπάρχει μια φωνή παντού για την Εθνική Ομάδα. Αξίζουν συγχαρητήρια στον Νίκο τον Φλέκα. Και ένα σχόλιο που μπορώ να κάνω, Πρόεδρε, είναι ότι σε μια χρονιά σημαντική για το ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, το λέγαμε και πριν από τις εκλογές, ότι έτυχε, πριν τις εκλογές της ΕΠΣΗ, έτυχε μέσα στους τελευταίους μήνες το Ηράκλειο, μάλλον δεν έτυχε, πέτυχε, επέστρεψε ο όφης στη Super League. Ανέβηκε ο Ηρόδοτος. Ο Εργοτέλης έχει μείνει στη Football League. Οι ομάδες του Ηρακλείου είναι σε μια... θα έλεγα μεγάλη βελτίωση τα τελευταία χρόνια και αγωνιστικά και σε θέσεις και μέσα σε όλο αυτό έρχεται και η Εθνική. Είναι πράγματι μια συγκυρία πολλών όμορφων πραγμάτων και ας αφήσουμε το φίλαθλο κόσμο της Κρήτης να τα απολαύσει. Πιστεύω να πάνε όλα καλά και με τα παιχνίδια της Εθνικής. Και επειδή βλέπουμε και πολλά έτσι, καινούργια μπουμπούκια να ανθίζουν σε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό, τέτοιου είδους οργανώσεις εγώ μπορώ να πω ότι μόνο καλό μπορεί να φέρει, γιατί θα μπουν ακόμα περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό και ο αθλητισμός. Βεβαίως. Είναι το πιο υγιές πράγμα που μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί. Νικολέτα, βέβαια. Έτσι. Είναι κάτι που μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε όλα τα θετικά. Είναι κάτι που ή πιστεύετε ότι όλα μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα θα είναι σε ετοιμότητα τα πάντα? Όχι, δεν έχουμε. Δηλαδή, οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Παγκρίτιο και που έχουν σχέση με το σκέπαστο το οποίο λείπει, βρέθηκε η λύση. Η πρόταση δηλαδή, της Ομοσπονδίας είναι να μεταφερθούν τα δημοσιογραφικά. Είναι ένα σενάριο και μάλλον αυτό θα και καταλήξουμε. Ναι, να μεταφερθούν απέναντι μέχρι τουλάχιστον κάποια παιχνίδια που θα γίνει το σκέπαστρο. Ούτως ή άλλως θα γίνουν και κάποια παιχνίδια πριν. Δηλαδή τα επίσημα παιχνίδια, ας το πούμε σαν κάτι σαν test event. Ακριβώς. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω να βγάλουμε είδηση. Να το αλλά... πείτε. Τώρα δεν θα σας αφήσουμε, θα το πείτε. Να το πούμε λοιπόν, έχουμε κάνει μία πρόταση. Έχουμε όνομα Εθνικής? Όχι, θα σας πω. Πριν πάρουμε αυτή την απόφαση της Ομοσπονδίας για μόνιμη έδρα της Εθνικής στο Ηράκλειο, πάντα θέλαμε να διοργανώσουμε ένα μεγάλο event, μια μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση στο Ηράκλειο. Είχαμε κάνει λοιπόν πριν 4-5 χρόνια ένα αίτημα στην Ομοσπονδία να αναβιώσουμε στα 10 χρόνια, ήταν το 2014 συγκεκριμένα, θέλαμε να φέρουμε στο Παγκρίτιο στάδιο να αναβιώσει ο τελικός του 2004 η Εθνική Πορτογαλίας με την Εθνική Ελλάδος. Για διάφορους λόγους τότε δεν μπορέσαμε να το κάνουμε. Ανανεώσαμε λοιπόν αυτό το αίτημα. Ήδη είμαστε σε συζητήσεις με τους διεθνείς, με τον Γιώργο τον Καραγκούνη, με τον Θόδωρα τον Ζαγοράκη. Και θέλουμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε πλέον πριν τα παιχνίδια αυτά ή μέχρι πριν τον Ιούνιο τέλος πάντων να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι στο Ηράκλειο που θα είναι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της χώρας μας του 2004 με την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας του 2004. Θα είναι φοβερό σώμα. Αυτό είναι καταπληκτικό ναι, και ακούγεται για πρώτη φορά σήμερα. Θα έχουμε τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας, φαντάζομαι, από ό,τι μίλησα και με τον Αλέξο. Δεν το έχουμε υποβάλει ακόμα επίσημα στις δύο Ομοσπονδίες. Πιστεύω όμως ότι είναι κάτι το οποίο
Είμαστε πολύ κοντά να το. Πιστεύω ότι και οι Πορτογάλοι το βλέπουν ήδη θετικά. Βέβαια. Εσύ, Γιώργο, εκεί θα καταλαβαίνει ότι χρειάζεται βοήθειά σου. Διότι σίγουρα θα μα λόγω Σάντο και τα λοιπά να τα λέμε όλα. Βέβαια, βέβαια. Και μακάρι, μακάρι να γίνει και μακάρι να έρθει και ο τωρινό ο coach. Βεβαίω. Θα το δούμε. Ελπίζω, ναι, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ελπίζουμε όλοι λοιπόν ότι θα γίνει και ευχόμαστε να γίνει ναι. Και θα χαρούμε πάρα πολύ. Νομίζω πως μακάρι να έχουμε τον κύριο Τζότζο μαζί μας κάθε φορά που έχουμε τέτοιες ειδήσεις. Δηλαδή αυτή τη φορά η συγκυρία είναι τέτοια που μας κάνει ευτυχισμένους. Όχι μόνο τους ανθρώπους του αθλητισμού, όπως καταλάβατε, κύριε Τζόρτζογλου, και η Νικολέτα είναι έτοιμη σαν φύλαθλος. Καλά, η Νικολέτα και... θα την πάρω σίγουρα. Σίγουρα, έχει κλείσει από τώρα. Ωραία. Νομίζω πως έχουμε καλύψει ένα μεγάλο. Βέβαια. Βγάλαμε και την είδηση. Σας ευχαριστούμε στο τέλος. Πολύ και για την παρουσία σας και για όσα σημαντικά μας είπατε και για την είδηση την οποία βγάλαμε. Ναι. Και ανυπομονούμε. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή να με φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και νομίζω πως μένει μόνο η ανακοίνωση. Και γενικότερα να πω ένα ευχαριστώ όχι μόνο στο κανάλι TV, γενικότερα στα ΜΜΕ του Ηρακλείου και της Κρήτης, γιατί θεωρώ ότι η επιτυχία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όταν έπαιζε στο Ηράκλειο να είναι γεμάτο το Παγκρίτιο, είχε άμεση σχέση με τη βοήθεια, με το σπρόξιμο, με την ανάδειξη, με την προβολή που είχαν τα παιχνίδια αυτά από τα μέσα της Κρήτης. Και ιδιαίτερα επαναλαμβάνω από τον όμιλο του κ. Δημητρίου. Ειλικρινά ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά και συγχαρητήρια για αυτή την επιτυχία του ποδοσφαίρου μας. Να είστε καλά.